Soul Hunter. Πυράβλους έχεις, έχεις τρεις. Παπάρια έχω. Πέντε. Κοίτα ρε. Να χάσουμε με τη μαλαγία. Ψιλοτραγωδία το πως αυτό. Ρε μάκι, αφού πέφτει πάνω στα αγκάθια, ρε μάκι. Ρε μαλάκα, έλα παίξ το C, να δεις πόσο εύκολο είναι. Ο χειρισμός σου, να πούμε, νομίζεις ότι έχεις πάθει προσωρινό εγκεφαλικό. Και δεν δίνει και πύραυλο τώρα. Εν τω μεταξύ δεν προλαβαίνω να χτυπήσω. Ποσάκι έχει life, έχει μπάρα. Δεν βλέπω. Το ποσάκι έχει μπάρα. Όχι, αλλάζει χρώματα. Ορίστε, το έβγαλα. Όχι φίλες και φίλοι, δεν είμαστε στο κανάλι των αδερφών Joystick GR. Είμαστε εδώ στο κανάλι του Console Hunter. Νίκος Console Hunter λοιπόν σήμερα εδώ. Και πραγματικά ήρθε η ώρα να κάνω ένα review, το οποίο πραγματικά έχω αμελήσει πάρα πολύ καιρό. Όπως βλέπετε τώρα εδώ σας περνάω κάποια screenshots από το Facebook. Όταν είχα πρωτοπάρει, όταν ξαναπήρα ουσιαστικά για δεύτερη φορά το Super Metroid για το Super NES, 29 Νοέμβρη 2021, και κάτω γράφω ότι σύντομα θα έρθει και το επεισόδιο. Το επεισόδιο άργησε πάρα πολύ να έρθει, περάσανε σχεδόν 7 μήνες. Είναι όμως εδώ και σήμερα θα μιλήσω για ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται κάποιος να ακούσει εμένα για να μάθει ότι μιλάμε για ένα από τα κορυφαία 16-bit παιχνίδια και επίσης ένα από τα best games όλων των εποχών. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πρακτικά μαζί με αυτό το retro review, για όσους δεν γνωρίζετε, θα σας δείξω και κάτι άλλο. Το Super Metroid, παιδιά, όταν κυκλοφόρησε, δυστυχώς κανείς, άτομα τουλάχιστον που ξέρω από το χώρο της retro community, ακόμα και από τις πολύ έντονες αναμνήσεις που έχω εγώ από εκείνη την παλιά την εποχή, κανένας δεν είχε ασχοληθεί να γράψει για αυτό το αριστούργημα, για το Super Metroid. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο το έχω ψάξει εγώ και μεταγενέστερα, καθώς από ό,τι γνωρίζετε αρκετοί από εσάς, έχω την complete ελληνική συλλογή όλων των gaming κονσολάδικων περιοδικών και ψάχνοντας εντελεχώς μέσα σε αυτά τα τεύχη, δυστυχώς δεν βρήκα πουθενά καμία αναφορά, κανένα review, κανένα pro-review σε αυτή την παιχνιδάρα. Ούτε ακόμα και στα Αλμανάκο εκείνης εποχής, 1994 καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας δείξω το συγκεκριμένο τεύχος αυτό εδώ. Μιλάμε για το τελευταίο τεύχος του περιοδικού The Grid. Όπως γνωρίζετε, ήμουν ένας από τους βασικούς συντελεστές του περιοδικού που είχα αναλάβει με μεγάλη μου χαρά να εκπροσωπήσω την ρετρό στήλη η οποία λεγόταν Back to the School. Έτσι λοιπόν, όταν έγραφα για αυτή την στήλη στα περίπου 8 τεύχη που ενεπλάξα στο περιοδικό μέχρι το τέλος της σύντομης και άδικης πορείας του, είχα βαθιά μέσα στο μυαλό μου ότι ξέρεις κάτι, τώρα που έχω αυτή τη μεγάλη ευκαιρία
γιατί ήταν όντως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα να γράψω για το ρετρό σε ένα περιοδικό, καθώς δεν υπάρχουν πλέον περιοδικά του χώρου, είχα πει ότι πρέπει να γράψω ένα retro review για αυτό το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν το έφερε η τύχη, το έφεραν έτσι οι συγκυρίες, στο τελευταίο τεύχος έγραψα για το Super Metroid και θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες μου δουλειές σχετικά σε όσα άρθρα έγραψα στο περιοδικό. Αυτό εξάλλου το έχουν ομολογήσει πάρα πολλά μηνύματα που δέχτηκα στο Instagram και στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook κτλ. Τα οποία μου λέγανε τι αρθράρα φανταστική ήταν αυτή. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε ποιοι είστε εσείς που μου γράψατε αυτά πολύ καλά λόγια. Ήταν όντως μια πολύ καλή μου δουλειά. Παρότι είχα ένα limitation περίπου 2.000 λέξεις, προσπάθησα μέσα σε αυτά τα κείμενα, σε αυτές τις δύο σελίδες, να βάλω όλη μου την αγάπη αλλά και όλη τη γνώση που θα μπορούσα να διοχετεύσω σε ένα κείμενο που περιορίζεται σε αυτές τις λέξεις. Έτσι λοιπόν, για μένα ένα πολύ μεγάλο προσωπικό achievement, το οποίο το έκανα επιτυχία. Είμαι ο μοναδικός που έχει γράψει σε έντυπο περιοδικό από την εποχή του 1994 μέχρι τώρα για το Super Metroid στον τύπο. Τον Νοέμβρη λοιπόν αγόρασα μετά το τέλος του Grid και ένα μήνα μετά από εκείνο το αφιέρωμα, είχα βάλει σκοπό να ξαναγοράσω το Super Metroid για το Super Nintendo. Να πω λοιπόν και εδώ λίγο το story, γιατί ξέρω ότι λατρεύετε να ακούτε δικές μου ιστορίες που λέμε έτσι σε διάφορα επεισόδια. Είμαι φίλος εδώ που μαζευόμαστε και αναπολούμε το παρελθόν μας. Να πω ότι εγώ το Super Metroid το είδα Χριστούγεννα του 1994, σχεδόν ταυτόχρονα με τον Donkey Kong Country που είχε βγει, και είχα την τύχη να το αγοράσω σαν μεταχειρισμένο σκέτο κασετάκι τα Χριστούγεννα του 1996, όταν πήρα καθυστερημένα το δικό μου Super Nintendo. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, Super Nintendo εννοείται ότι έπαιζα σε φίλους, σε γνωστούς, και όπως έχω πει και μια άλλη ιστορία που θα την πω σε ένα άλλο αφιέρωμα που ετοιμάζω σχετικά με το Super Nintendo, θεωρώ ότι ήμουν επίσης από τους πρώτους που παίξαν με αυτή την κονσόλα 16-bit της Nintendo, καθώς το είχε φέρει ο νονός της βαθιστήρας μου από την Αμερική, το αμερικάνικο το Super Nintendo, και εκεί είχα την τύχη να δω παιχνίδια όπως Super Mario World, F-Zero, Pilot Wings, Robocop 3 και πάρα πολλά άλλα, Super Castlevania, που πραγματικά τα είχα δει δηλαδή πριν την ώρα τους. Συνεχίζοντας λοιπόν εδώ στην ιστορία μας, όταν εγώ έχασα το Super Nintendo μέσα από τα χέρια μου, καθώς ήταν η μοναδική κονσόλα που η μητέρα μου χάρισε σε όρφανο τροφείο, χάθηκε μετά και είχα κρατήσει και την κασέτα μαζί με αρκετές άλλες και μαζί με κάποια παιχνίδια του Mega Drive, καμιά δεκαριά συνολικά τίτλους, παιδιά, και πολύ καλά παιχνίδια, τα έχω κατονομάσει και στο παρελθόν σε κάποιο επεισόδιο, δοθήκαν όλα αυτά τα παιχνίδια για να πάρω 1-2 παιχνίδια για το PlayStation 1. Δυστυχώς αυτά τα λάθη τα έχουμε κάνει πάρα πολύ, το έκανα και εγώ. Δυστυχώς είμαι εδώ, είμαι το 2021-22, μπόρεσα και ξαναπήρα αυτό εδώ το παιχνίδι και τώρα μπορώ και κάνω αυτό το retro review. Έτσι λοιπόν έψαχνα την κανονική έκδοση του Super Metroid, αλλά όπως είχα γράψει και σε εκείνο το post στο Facebook, μία ζωή παιδιά την έχουμε, οπότε πήγα για την μεγάλη έκδοση, την Big Box Edition, που και στο επεισόδιο της Nintendo Itochu Ελλάς ο κύριος Δημήτρης Παυλής είχε πει ότι δεν θυμάται να είχε έρθει αυτή η έκδοση, αλλά υπήρξαν κάποιοι συλλέκτες που επιβεβαιώσανε ότι όντως είχε έρθει, αλλά εγώ πιστεύω ότι ήρθε ή με Nortec αργοπορημένα ή ίσως ήταν κάποια παραεισαγωγή. Έτσι έχω στα χέρια μου το Super Metroid, κάνει παρέα στο σαλόνι, το έχετε δει αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες εκεί πίσω. Η συγκεκριμένη έκδοση για μένα ήταν σημαντική να την πάρω, καθώς μαζί με το παιχνίδι και τα λοιπά μέσα έχει και ένα πάρα πολύ όμορφο ιδιαίτερο guide. Ξέρετε ότι γουστάρω πάρα πολύ περιοδικά και τα λοιπά και μπλα 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 μπλα, οπότε δεν γινόταν να μην δεν πάρω αυτή την έκδοση, γιατί τη θεωρώ πάρα πολύ όμορφη. Επίσης ξέχασα, κάνουμε μια διόρθωση αυτών που είπαμε μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Το είχε φέρει λοιπόν κανονικά η Tochu και όχι η Nortec, γιατί υπάρχουν και οι οδηγίες οι ελληνικές, οι οποίες σαφώς δεν είναι οι γνήσιες αυτές, δεν τις είχα βρει εγώ, μου τις έχουν βγάλει φωτοτυπία, αλλά όντως αυτό δείχνει ότι υπήρχε αυτή η έκδοση. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα λίγο από την προσωπική ανάμνηση και πάμε στο retro review. Όπως είχα γράψει και στο αφιέρωμα εκείνο του περιοδικού Grid σχετικά με το Super Metroid, το περασμένο έτος η Nintendo σε Direct Show κτλ. Είχε ανακοινώσει ότι
καινούριο πρόκειται να βγει. Πολλοί περιμέναμε ένα Nintendo Switch Pro, που και εγώ προσωπικά πίστευα ότι αν βγει κάτι τέτοιο θα το έπαιρνα. Εν τέλει βγήκε με την OLED οθόνη την αναβάθμιση, δεν ψήθηκα, δεν το πήρα. Ακόμα αρνούμε να πάρω Nintendo Switch, ξέρω, με κεράζετε εσείς οι νιτεντάκηδες, δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, μαζί με αυτό ανακοινώθηκε και ότι θα βγει ένα νέο Metroid παιχνίδι. Πάρα πολύ πιστέψαμε ότι θα βγει το Metroid 4, το οποίο το περιμέναμε μετά από τη σειρά, την Prime Series και μετά το τέλος του 3 που είχαμε παίξει στο Wii. Και εγώ αδειμονούσα, θα σας πω την αλήθεια, για να δω ένα Metroid 4 αυτής της σειράς. Δυστυχώς δεν είδαμε αυτό, είδαμε ένα Metroid Dread, το οποίο παρότι δεν το έχω παίξει, το έχω δει στο YouTube κτλ. Φαίνεται ότι είναι ένα τρομερό παιχνίδι, πάρα πολύ όμορφο, που πραγματικά όταν πάρω κάποια στιγμή Nintendo Switch, πιστεύω ότι αυτό μαζί με το Link's Awakening, το Remaster, θα είναι από τα πρώτα παιχνίδια που θα χτυπήσω από το Nintendo Switch. Έτσι λοιπόν, παρότι το Metroid Dread είναι ένα φοβερό 2D action platformer παιχνίδι, υπήρχε κάποιος πρόγονος. Βασικά υπήρχαν αρκετοί πρόγονοι, αλλά σήμερα θα εστιαστούμε σε αυτόν που ακούει στο όνομα σαφώς Super Metroid. Τι γίνεται λοιπόν, πίσω εκεί στο 1984-1985 η Nintendo βγάζει λοιπόν το πρώτο Metroid για το NES. Προσωπικά δεν το έπαιξα ποτέ στο NES τον συγκεκριμένο τίτλο, παρότι τον έβλεπα σε μαγαζιά και στο Μιμιόν που αγόραζα πάρα πολλές κασέτες τότε με το NES μου, γιατί θεωρούσα από το εξώφυλλο, παιδιά, πόσο πολύ εντύπωση έκανε ένα εξώφυλλο, έτσι όπως το έβλεπα με τα παλιά τα design, αυτά τα σημεί και τα λοιπά, φαινόταν ήταν ένα πάρα πολύ παλιό παιχνίδι. Προτιμούσα τις νεότερες εκδόσεις παιχνιδιών και μετά τα Black Box του NES, τα οποία ήταν λίγο πιο εντυπωσιακά και κοιτώντας πίσω πάντα έβλεπες λίγο έτσι κάτι πιο super wow. Έτσι λοιπόν το Metroid μικρός δεν μου είχε τραβήξει την προσοχή να το αγοράσω και δεν το πήρα ποτέ και δεν το έχω ακόμα. Είναι όμως τα πλάνα της απόκτησής του, καθώς και αυτό έχει φτάσει ήδη σε πολύ μεγάλες τιμές. Παρ' όλα αυτά όμως, την έκδοση για το Game Boy, το οποίο είναι το Metroid 2 Return of Samus, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο τίμησα πρώτη γυμνασίου 1994. Αυτό το είδα καλοκαίρι το 94 και παιδιά πραγματικά πορώθηκα, έκανα περίπου, θυμάμαι έτσι, μια εβδομάδα να το τερματίσω σε καλοκαιρινές διακοπές. Το είχα πάρει μεταχειρισμένο και πραγματικά εκεί ήταν η πρώτη μου επαφή σαφώς με το Metroid. Ήταν μια τρομερή εμπειρία. Όσοι γνωρίζετε λοιπόν, είναι μια αναβάθμιση από το πρώτο παιχνίδι του NES. Υπάρχει πιο πολύ βάθος. Βασικό μειονέκτημα των πρώτων δύο τίτλων, παιδιά, είναι σαφώς η απώλεια του χάρτη. Θα μιλήσουμε γι' αυτό όμως σε λίγο. Έτσι λοιπόν, τα δύο πρώτα παιχνίδια κάνανε το hit τους. Ήταν σχεδόν 8 χρόνια από την δημιουργία του πρώτου Metroid στο NES για να βγει στο Game Boy, ας πούμε, το 1992 το δεύτερο μέρος. Και η κονσόλα της Nintendo 16-bit ήδη μέτραγε περίπου 3 χρόνια ζωής, αλλά παρόλα αυτά δεν είχε βγει Metroid. Σε αυτό λοιπόν έχει να κάνει ότι οι προγραμματιστές θέλανε λίγο να παλιώσει, όχι να παλιώσει το μηχάνημα, θέλανε λίγο να βγουν κάποιοι τίτλοι, θέλανε να δουν λίγο το hype, τι γινότανε, και θέλανε επίσης να μάθουν και λίγο καλύτερα τις δυνατότητες του Super Nintendo. Έτσι λοιπόν, σε αργότερα συνεντεύξεις που έχω διαβάσει, υποστηρίζουν ότι το 1994 λοιπόν ήταν η χρονιά που πιστέψαμε ότι πραγματικά τότε έπρεπε να βγει το Super Metroid σε ένα πολύ πιο όριμο Super Nintendo. Μεγάλη παρένθεση σε αυτό έχει να κάνει σχετικά ότι στο Mega Drive εκείνη την περίοδο και ειδικότερα στο Genesis στην Αμερικάνικη αγορά, η Sega είχε αρχίσει να παίρνει το πάνω χέρι. Το είχε καταφέρει ήδη από τις περασμένες χρονιές, είχε δημιουργήσει μεγάλη αλλαγή στην ισορροπία των πωλήσεων στην Αμερικάνικη αγορά και στην Ευρωπαϊκή και στην Ελληνική, σας διαβεβαιώ από όλα αυτά που έχω ψάξει τα τελευταία χρόνια, και Nintendo φαινόταν ότι θα χάσει το παιχνίδι των 16-bit, τη μεγαλύτερη μάχη, τη μητέρα όλων των μαχών, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τίτλος, καθώς τον έχει πει επίσης και ο Βασίλης Τσερπές, ο γνωστός Super Retroid. Βασίλη, αυτό, Super Retroid, Super Metroid, ξέρω ότι είναι αγαπημένος παιχνιδάρα. Οπότε ίσως να υπάρχει και ένα μικρό tribute και σε σένα και στο όνομα του καναλιού σου, καθώς είσαι από τους αρχαιότερους στο YouTube. Έτσι λοιπόν, η Sega αρχίζει να ξεφεύγει από την Nintendo και η Nintendo περίμενε απλά να κάνει launch κάποιων τίτλων για να δείξει ότι τελικά αυτή θα κυριαρχήσει στον 16-bit πόλεμο. Και έτσι έγινε, καθώς στα τελευταία χρόνια ζωής του Super Nintendo πεταχτήκανε
τα μυστικά της όπλα, Super Metroid, Donkey Kong, Killer Instinct, Secret of Mana και πάρα πολλά τώρα άλλα παιχνίδια, τα οποία Final Fantasy, τα οποία εντάξει, δώσανε αυτό το κάτι διαφορετικό που έλειπε στην gaming community, ήτανε παιχνιδάρες, το ομολογώ και εγώ και πάρα πολύ και το σεβόμαστε και όσοι είμαστε πολύ Sega Fanatics, σεβόμαστε αυτά τα παιχνίδια, αυτά που έβγαλε Nintendo και αυτό είναι και το ωραίο στην όλη φάση, να μην έχουμε παροπίδες και να νομίζουμε ότι μόνο ένας είναι ο κυρίαρχος. Όχι, υπάρχουν οι προτιμήσεις μας, αλλά πάντα σεβόμαστε αυτό το κάτι άλλο και αυτό που έδωσε πολλές βάσεις. Θεωρητικά λοιπόν, και πρακτικά το Super Nintendo αλλά και το Mega Drive δώσανε τις βάσεις και εξελίξανε τις μετέπειτα γενιές στα video games, κάτι που είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν το Super Metroid μπαίνει 1994, βγαίνει περίπου Μάρτιο στην Ιαπωνία, Απρίλη στην Αμερική και προς Ιούνι καλοκαιράκι έρχεται στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, να σας πω τώρα ακριβώς, η Τότσου μου είχαν εκμυστηρευτεί οι άνθρωποι σε εκείνο το τρομερό επεισόδιο ότι προσπαθούσαν να φέρουν σχεδόν ταυτόχρονα τις κυκλοφορίες όλες της ευρωπαϊκής αγοράς. Βγαίνει αυτό το παιχνίδι και να πούμε έτσι λίγο κάποια πραγματάκια και το background history πίσω από τη δημιουργία του. Υπεύθυνο για την εξέλιξη αυτού του τίτλου ήταν φυσικά το τμήμα της Nintendo, το Research and Development 1, με επικεφαλής τον θρυλικό και αείμνηστο Gunpei Yokoi, ο οποίος ήταν ο δημιουργός του Game Boy, του Game & Watch, είχε συμβάλει αρκετά στη δημιουργία του NES και από εκεί και πέρα ήταν πολύ μεγάλο κεφάλι στη δημιουργία κάποιων AAA exclusive τίτλων της Nintendo. Producer ήταν ο Yoshio Sakamoto, δυνατό όνομα, και όλη αυτή η ομάδα παιδιά ήταν περίπου 15 άτομα. Η ιδέα του Super Metroid είχε ήδη ξεκινήσει να υπάρχει στα μυαλά τους περίπου από το 1991, σχεδόν δηλαδή με την έλευση του Super Nintendo, και όταν πήρανε το OK για τη συνέχεια του θρυλικού Metroid 2 στο Game Boy, το Return of Samus, τότε χρειάστηκε 2 χρόνια για την εξέλιξη αυτού του τίτλου. Κοιτάξτε τώρα κάτι πάρα πολύ βασικό. Τότε υπήρχαν πάρα πολλά παιχνίδια που έχω διαβάσει ιστορίες, που παιχνίδια ολοκληρώθηκαν και σε 1 μήνα. Γενικά ο μέσος όρος ενός καλού παιχνιδιού να ολοκληρωθεί εκείνη την εποχή, τη χρυσή 16-bit εποχή, ήταν περίπου 6 μήνες, βαριά 1 χρόνος. Σκεφτείτε λοιπόν, το Super Metroid χρειάστηκε 2 χρόνια έρευνας και φυσικά μακάρι να είχε πάρει και 3 και 4, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τι ακόμα παιχνιδάρα πιο δυνατή, πιο εξελιγμένη ίσως να μας είχαν προσφέρει αν αυτό το παιχνίδι είχε βγει στο τέλος της ζωής του Super Nintendo, παιδιά. Σκεφτείτε να είχε βγει το 1996. Πιστεύω ότι θα βλέπαμε κάτι πιο δυνατό, αλλά ας μην είμαστε και αχάριστοι, γιατί μιλάμε για ένα από τα καλύτερα video games όλων των εποχών. Τα 2 προηγούμενα παιχνίδια της σειράς είχαν ήδη εξελάβει διθυραμβικές κριτικές και έτσι λοιπόν το Super Metroid βασίστηκε στη συνταγή των περασμένων 2 τίτλων και προσπάθησε να εισάγει νέα στοιχεία τα οποία θα εκτοξεύσουν το gaming experience, θα δίνανε κάτι τελείως το διαφορετικό και πρωτόγνωρο στην gaming κοινότητα και πραγματικά το καταφέρανε. Κατευθείαν με την κυκλοφορία του τίτλου, όλα τα περιοδικά οργιάσανε πραγματικά με τις βαθμολογίες που δώσανε, το Game Pro, το Nintendo Power, μιλάμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, χώρια περιοδικά που υπήρχαν έτσι stand-alone σε διάφορες άλλες χώρες κτλ. Όλα δώσανε υψηλότατες βαθμολογίες, όλοι τρελαθήκανε με αυτό που πιάσαν στα χέρια τους και φυσικά αυτό, παιδιά, γίνεται ακόμα και σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλά sites τα οποία κάποια πιο παλιότερα, κάποια πιο μεταγενέστερα εξυμνούν αυτό είναι το τίτλο. Το IGN, ας πούμε, έχει κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό αφιέρωμα το 2007 και υπάρχουν συνέχεια πάρα πολλά reviews από διάφορους ανθρώπους σε διάφορα sites ξένα και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλά reviews στο ξένο YouTube. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε Super Metroid. Να σας πω λίγο ένα τελευταίο κομμάτι του ότι περίπου πούλησε, παιδιά, 1,5 εκατομμύριο κόπιες. Αυτό, δείτε το τι μεγάλο κενό υπάρχει με τα δεδομένα της τωρινής εποχής. Είναι χαοτικό, είναι ένα μεγάλο gap, ας το πούμε έτσι, γιατί καταλαβαίνετε τότε αυτό που έχω ξαναπεί και το ξέρετε οι παλιοί old school gamers, ότι τότε τα video games ήταν στο μυαλό συγκεκριμένων ατόμων, παιδιών πιο πολύ, και κάποιων εφήβων και λίγο μεγαλύτερων άνω των 18, που όμως ήταν πολύ πιο περιορισμένοι. Σκεφτείτε τώρα ότι βγαίνει, ας πούμε, ένα παιχνίδι και κάνει, ας πούμε,
50 εκατομμύρια πωλήσεις. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά τα νούμερα, αλλά όμως παρόλα αυτά το Super Metroid είχε από τις μεγαλύτερες πωλήσεις εκείνη την εποχή. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο αναφοράς, όπως είχα γράψει και στο αφιέρωμά μου στο περιοδικό των Grid, είναι ότι το Super Metroid την περίοδο που βγήκε είχε τη μεγαλύτερη, χρησιμοποιούσε τη μεγαλύτερη χωρητικότητα σε megabits που είχε ξαναβγεί σε cartridge. 24 megabits, τα οποία για όσους δεν γνωρίζουν μεταφράζονται σε περίπου 3 Megabyte. Σας ακούγεται πολύ μικρό το νούμερο, σκεφτείτε ότι είναι ουσιαστικά δύο δισκέτες 1,44 floppy, αλλά το πώς έχουν χωρέσει όλο αυτόν τον κόσμο είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πολύ λοιπόν μεγάλη χωρητικά για την εποχή του, και να πούμε τώρα ότι μαζί με τα άτομα που ασχοληθήκανε πριν, φυσικά ένας πολύ δυνατός composer τότε ασχολήθηκε με το ηχητικό κομμάτι του παιχνιδιού, ο Kenji Yamamoto, ο οποίος θυμάμαι έχω διαβάσει κιόλας ότι το tune του intro του ήρθε η έμπνευση ενώ οδήγαγε τη μηχανή του προς τα γραφεία της Nintendo. Αστείο. Το Super Metroid, άλλοι το θεωρούν ως Metroid 3, είναι άρρηκτα η συνέχεια του Metroid 2 από το Game Boy. Στον τερματισμό του Metroid 2, η Samus σκοτώνει την μάνα Metroid, ας το πούμε έτσι, και εκείνη τη στιγμή που υπάρχει ένα λάρβα μικρό Metroid που βγαίνει από τα αυγουλάκι του, βλέπει την Samus και νομίζει ότι είναι η μαμά του. Έτσι λοιπόν την ακολουθεί και προσπαθούν να αποδράσουν από τον πλανήτη ενώ είναι σε φάση detonation, είναι έτοιμος δηλαδή να ανατιναχθεί. Η Samus στα ενδιάμεσα με το Super Metroid παίρνει λοιπόν το Metroid, το Larva, το μωράκι, το έχει στα εργαστήρια του Federation, του Διαγαλακτικού Federation όπου ανήκει. Δεν νομίζω κάποιος ότι δεν ξέρει ότι η Samus Aran είναι κυνηγός κεφαλών, bounty hunter, και κυνηγάει γενικά διαστημικούς πειρατές και οτιδήποτε άλλο απόβρασμα υπάρχει στο γαλαξία, με το διάσημό της Hunter Seek φυσικά. Έτσι λοιπόν, ενώ έχει αφήσει το Metroid, το μωράκι, στα εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση, ξαφνικά ο φίλος της, ο Ridley, εμφανίζεται, το απαγάγει και θέλει να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του εναντίον όλων κάποια στιγμή, καθώς τα Metroids έχουν φοβερές δυνάμεις όσο μεγαλώνουν κτλ. Και έτσι εκεί ξεκινάει το παιχνίδι. Το intro καταρχήν του Super Metroid, όταν το έβαλα λοιπόν πρώτη φορά, πραγματικά είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Καταρχήν είχα μείνει μόνο και μόνο με το opening intro, που δείχνει τη Samus, να την δείχνει με τα transparencies, να φαίνεται το πρόσωπό της μέσα από το κράνος, να πηγαίνει με το Hunter Ship στην διαστημική βάση κτλ. Και όταν ξεκινάει το παιχνίδι και κάνει την κατάβαση στα εργαστήρια, βγαίνει ο Ridley, κλέβει το Metroid και πρέπει να δραπετεύσεις ενώ ξεκινάει το timer. Παιδιά, αυτή η εμπειρία και μόνο, όσες φορές και να το παίξεις, πραγματικά είναι σαν να μην το έχεις παίξει ποτέ και σου βγάζει ένα τρομερό συνέστημα. Δείχνει δηλαδή πόσο μαγικό ήταν όλο αυτό το συνοθήλεμα γραφικών, ήχου, gameplay, αγάπης και εμπειρίας που έβαλε Nintendo μέσα σε αυτό το κασετάκι των 3 MB, που πραγματικά το λέω και μου σηκώνει τρίχα. Έτσι λοιπόν, η Samus επισκέπτεται τον πλανήτη Zebes για τη νέα μας περιπέτεια. Αυτό λοιπόν το κομμάτι τώρα του review είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί καταρχήν άλλαξε, παιδιά, το gameplay. Ναι, μεν είναι βασισμένο στη συνταγή των περασμένων δύο τίτλων, αλλά εδώ έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο έχουν γίνει πάρα πολλές ενέσεις ενίσχυσης αυτινής της παιχνιδάρας, που πραγματικά μόνο όποιος είχε ζήσει την εμπειρία των δύο προηγούμενων τίτλων ή έστω του Game Boy όπως εγώ, μπορούσε να καταλάβει αυτομάτως για το τι διαφορές μιλάμε. Καταρχήν να πούμε ότι και μόνο που έχεις τις γραφικάρες αυτές του Super Nintendo και είχες παίξει στο NES του 84-85 και του 92 στο Game Boy το ασπρόμαυρο, για τους fans και τα λοιπά ήταν κάτι mind-blowing, ήταν απίστευτη αυτή η όλη εμπειρία. Μεγάλο προτέρημα στο νέο τίτλο που αργότερα χρησιμοποιήθηκε φυσικά και στα μεταγενέστερα πλέον παιχνίδια, ήταν η λειτουργία του χάρτη. Η Samus μπορεί να μπει σε ένα πολύ όμορφο μενού, σε ένα HUD display, το οποίο υπάρχουν πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες, καθώς σιγά σιγά εκεί μπορεί κάποιος να δει τα upgrades που γίνονται στη στολή της, τα όπλα της κτλ. Και να μην χάσει το δρόμο του.
Το παιχνίδι αποτελείται ουσιαστικά από 7 επίπεδα που ο παίχτης αναλαμβάνει να διεισδύσει ακόμα πιο βαθιά στον πλανήτη Ζέμπες. Κάθε επίπεδο έχει το δικό του γραφικό και ηχητικό μοτίβο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά πηγαίνει στα όρια την χρωματική παλέτα των ταυτόχρονων χρωμάτων του Super Nintendo. Ό,τι και να δεις, υπάρχει τόσο λεπτομέρεια σε κάθε κόσμο που πολλά, ας πούμε, σημεία θυμίζουν, είναι κάποιες περιοχές από τα παλαιότερα παιχνίδια. Είναι να το χαζεύεις. Είναι δηλαδή κάποια εφέ, η βροχή κτλ. Μέχρι οι φωτιές σε σπηλιές, σε high-tech δωμάτια κτλ. Είναι τόσο όμορφο που πραγματικά κάνανε απίστευτη δουλειά. Δηλαδή, εγώ τι να σας πω τώρα, πραγματικά το απολαμβάνω σε CRT οθόνη με RGB καλώδιο και παίρνω αυτή τη γλυκύτητα που δεν έζησα τότε, γιατί τότε ήμουνα με καλώδιο RF σε πιο παλιά μονοφωνική curved Trinitron και τώρα είναι πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο γλυκό με RGB καλώδιο, στερεοφωνικό ήχο, πιο μεγάλες ίντσες, flat οθόνη και με one chip Super Nintendo που έχω τώρα, γιατί τότε ίσως λογικά είχα το 2 chip κτλ. Παίζει γι' αυτό ρόλο δηλαδή πάρα πολύ στην εικόνα. Είναι απίστευτο, πραγματικά δηλαδή βλέπετε τώρα τις εικόνες, είναι φανταστικό. Ο ήχος επίσης του Yamamoto, ο οποίος ανέλαβε όλο το ηχητικό σετάρισμα του τίτλου, όπως επίσης και όλα τα εφέ μέσω του DSP chip κτλ. Παιδιά, πρέπει να τα ακούσεις και θα σας δώσω μια πάρα πολύ ωραία συμβουλή. Εγώ παίζω το Super Metroid και τώρα και για τις ανάγκες αυτού του βίντεο το παίζω, παιδιά, με ακουστικά, βάζω ακουστικά jack στην τηλεόραση και τα βάζω πολύ δυνατά, έχω ηρεμία στο χώρο και ακούω το παραμικρό του MIDI, του Yamaha, του Soundsy, του Super Nintendo. Είναι απίστευτη εμπειρία, κάντε το, θα με θυμηθείτε. Είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Να πούμε επίσης και στο gameplay ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές στις άμμους πλέον, το οποίο έχει να κάνει το directional shooting. Πλέον μπορεί να ρίξει και στις 8 διαφορετικές γωνίες της άμμους, όπως ακριβώς μπορούσε πλέον και με την ίδια ευκολία να ρίξει με το μαστίγιο του ο Belmont στο Super Castlevania 4 3 χρόνια νωρίτερα. Αυτό λοιπόν ίσως να το ήταν ένα πολύ ωραίο future Super Castlevania που προφανώς θέλανε να το βάλουν και στο Super Metroid. Όπως είπαμε, το HD display και το map system είναι πάρα πολύ όμορφο και επίσης υπάρχει και η κλασική πλέον λειτουργία που είναι γνώριμη σε όλους μας, το save, που μπαίνει η Samus στο save station εκεί και αποθηκεύει την πρόοδό της. Ένα από τα πιο βασικά στοιχεία αυτού του παιχνιδιού είναι ότι εισήγαγε πολύ περισσότερα upgrades τόσο στα όπλα της Samus όσο και στην στολή της. Υπάρχουν πολλά νέα συστήματα αμυντικά και επιθετικά, όπως αρέσκομαι να λέω εγώ, τα οποία δεν υπήρχαν στα προγενέστερα παιχνίδια και τα βλέπετε εδώ, τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερα στο να σας βοηθήσουν για την πρόοδο στο παιχνίδι. Για όσους δεν ξέρουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πω, όπως είχα γράψει και στο προηγούμενο το Grid, ότι το Super Metroid μαζί με το Castlevania Symphony of the Night του 1997 στο Sony PlayStation και στο Sega Saturn, αργότερα αυτά τα παιχνίδια δόθηκε χαρισματικά ο τίτλος Metroidvania, τα οποία ήταν η πηγή έμπνευση για πάρα πολλούς developers σε indie παιχνίδια, σε 2D παιχνίδια. Αυτή η νοοτροπία του για να μπορέσω να προχωρήσω στο επόμενο δωμάτιο, στο επόμενο stage κτλ. Πρέπει να έχω βρει πρότινος κάποια upgrades είτε στα όπλα είτε στη στολή, είναι μία συνταγή η οποία πρωτοεμφανίστηκε εδώ. Τη γουστάραν developers και κάπως την πήραν σαν ιδέα και από τότε έχουν φτιαχτεί δεκάδες Metroidvania παιχνίδια, τα οποία, όπως προείπα, χρωστάνε το όνομά τους στο Super Metroid και στο Castlevania Symphony of the Night. Είναι ένα παιχνίδι λοιπόν εδώ που βλέπουμε, όπως είπα, αρκετές αναβαθμίσεις και στη στολή και στα παιχνίδια, που για μένα αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν έτσι γενικά άλλα παιχνίδια εκείνης εποχής που τερματίζει το παιχνίδι με μια ή δύο αναβαθμίσεις, ας πούμε, στα όπλα κτλ. Εδώ υπήρξε τρομερό βάθος, πήρανε αυτή την επιτυχημένη συνταγή από τα περασμένα του παιχνίδια και την πουσάρανε σε ένα πολύ πιο όμορφο και βατό μονοπάτι, το οποίο πραγματικά
πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το παιχνίδι αυτό να έχει τρελό replayability, καθώς πάρα πολλοί youtubers ή παίχτες κτλ. Προσπαθούν να νικήσουν το παιχνίδι με όσο το δυνατόν λιγότερες αναβαθμίσεις γίνονται σε κάποια όπλα ή να κάνουν καλύτερο timing και 100% collection, completion, συγγνώμη, στο παιχνίδι ή πλέον τα πάρα πολύ γνωστά εδώ και αρκετά χρόνια στο YouTube, τα speedrunnings. Είναι ένα παιχνίδι λοιπόν που θα σε κάνει όταν το τερματίσεις να επιστρέψεις σε αυτό, να δεις τη μαγεία του, να το δεις από μια άλλη οπτική γωνία. Εγώ προσωπικά το έχω τερματίσει 3 φορές και τώρα πάω για την τέταρτη, για αυτό το επεισόδιο δηλαδή το έχω ξανασυνδέσει στο Super Nintendo και παίζω και πραγματικά πάω για την τέταρτη φορά. Είναι σαν να το παίζω πάντα πρώτη φορά. Πραγματικά αυτό το παιχνίδι είναι, τι να σας πω παιδιά, είναι φανταστικό. Πάρα πολύ όμορφο είναι, όπως είπα, και το guide που υπάρχει μόνο στην Big Box Edition του παιχνιδιού, το οποίο μας δείχνει κάθε περιοχή που επισκέπτεται η Samus. Ουσιαστικά είναι ένα cheat guide για εκείνη την εποχή, έτσι το λέω. Δείχνει όλες τις περιοχές και δείχνει κάποια άλλα πράγματα, δείχνει κάποια tech tips, strategies, δείχνει το story. Γενικά είναι 72 σελίδες, αλλά να δείχνει boss fights, how to κτλ. Για μένα δεν έχει τόσο νόημα, αν κάποιος δηλαδή δεν έχει παίξει αυτό το παιχνίδι, καλύτερα να μην κοιτάξει ούτε guides, ούτε πώς το παίζουν άλλοι στο YouTube κτλ. Είναι πάρα πολύ όμορφο, παιδιά, να βιώσετε τη μαγεία του Super Metroid. Αυτό το λέω περισσότερο για νεότερους φίλους που με παρακολουθούν, που τυχάνει λογικά να έχουν παίξει τα μεταγενέστερα Metroid, ας πούμε, μέχρι, τι να πω, από το Prime Hunter σε 3DS, τα Metroid κτλ. Βέβαια έχουν βγει κάτι φοβερές παιχνιδάρες στο Game Boy Advance, το Fusion π.χ. ας πούμε, τα οποία, εντάξει, συνδέονται και τα story τους και γενικά όσοι έχετε ζήσει μόνο την εποχή είτε στο 3DS, το remake του Return of the Samus που ήταν, είναι φανταστικό παιχνίδι, ή το Metroid Dread, πραγματικά σας παροτρύνω να ασχοληθείτε και με αυτό το παιχνίδι. Είναι, παιδιά, ένα διαμάντι. Κάτι που μου έχει μείνει από μικρός είναι, παιδιά, φυσικά το πώς η Samus έτρεχε όταν ξεκλείδωνε αυτή την κίνηση, το super running που το έλεγα εγώ ο μικρός, που παίρνει ουσιαστικά κάποιες μπότες, κάνει ένα upgrade. Αυτή η κίνηση είχε μια γαλήνη, είχε μια... είχε το sprite της Samus, ήταν λες και είχε σχεδιαστεί από κάποια άλλη τεχνολογία gamer, gaming developers, ξέρω εγώ, είτε από κάποια άλλη κονσόλα. Πραγματικά αυτό που μου έχει μείνει και είχα γράψει και στο περιοδικό είναι το πόσο αληθινό ήταν το movement, η κίνηση της Samus Aran. Πραγματικά, παιδιά, αυτό έχει κλειδώσει στο μυαλό μου, όπως έχει κλειδώσει και το intro πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Κλείνοντας λοιπόν αυτό το προσωπικό retro review για αυτό το έπος που ονομάζεται Super Metroid, να συμπληρώσω ότι για το χειρισμό πραγματικά δεν νιώθω ότι έπρεπε πριν να πω κάτι, καθώς ο χειρισμός του είναι άψογος, είναι άρτιος, είναι καλοσχεδιασμένος, είναι super smooth, υπάρχει συνοχή σε όλες τις κινήσεις, υπάρχουν όλα αυτά τα έξτρα όπως το 8 directional shooting, υπάρχουν όλες αυτές οι νέες κινήσεις της στολής που δίνουν αυτή την γλύκα στο πώς ελέγχουμε την θρυλική Bounty Hunter και πραγματικά και ο χειρισμός είναι 100% τέλειος. Δεν μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλά παιχνίδια με τέτοιον χειρισμό. Για την βαθμολογία τώρα, πραγματικά φίλοι μου, δεν θα κάτσω να αναλωθώ καθόλου με αυτό το κομμάτι. Το παιχνίδι παίρνει ξερά ένα δεκάρι. Προσωπικά το θεωρώ το καλύτερο παιχνίδι για το Super Nintendo, ακόμα λίγο πιο πάνω και από τον Donkey Kong που εξίσου με είχε πορώσει και με είχε κάνει να χάσω τα μυαλά μου μικρός. Το παιχνίδι παίρνει ένα καθαρό 10, ένα καθαρό 100%, ένα δεν ξέρω τι, you name it. Είναι ένα παιχνίδι χωρίς αντίπαλο, με άπειρη τεχνογνωσία για εκείνη την εποχή επάνω του, ένα φανταστικό παιχνίδι που πάρα πολλοί θα γυρίσουν και θα το ξαναπαίξουν και θα το ξαναπαίξουν και δεν θα γεράσει ποτέ. 10 στα 10 λοιπόν για το Super Metroid.
Ιδανικά λοιπόν το Super Metroid είναι ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι πρέπει να παίξει ο κάθε gamer ανεξαρτήτου ηλικίας, μικρός, μεγάλος κτλ. Ανεξαρτήτου αν αγαπάει την Nintendo ή όχι. Δεν έχει να κάνει παιδιά πραγματικά με στρατόπεδα, έχει να κάνει με pure, με αγνή απόλαυση μιας παιχνιδάρας. Γι' αυτό ήθελα δηλαδή και να το, με αυτό το επεισόδιο να παρακινήσω κάποιους, γιατί ξέρω ότι παρακινώ άτομα να αγοράσουν παιχνίδια και τα λοιπά, δηλαδή μου το δείχνετε, μου το λέτε. Οπότε με αυτό το βίντεο, με αυτό το retro review, θέλω έτσι να σας δείξω ότι έχω μια τρομερή αγάπη για αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα παιχνίδια και εγώ σαφώς όλων των εποχών. Και είναι ένα παιχνίδι που για μένα ιδανικά δεν πρέπει να λείπει από κανέναν συλλέκτη. Γνωρίζω βέβαια ότι η τιμή του έχει ξεφύγει πάρα πολύ, ειδικότερα για την Big Box Edition, αλλά πραγματικά μπορείτε να το βρείτε και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις να παίξετε. Να πούμε ότι το 2007 είχε λανσαριστεί προς αγορά για 800 points στο Wii Shop. Αργότερα το 2013 υπήρχε πάλι για online αγορά στο Wii U Shop. Και επίσης το 2017 στο 3DS πάλι υπήρχε προς αγορά από το shop του 3DS. Να πούμε επίσης ότι το Super Metroid είναι ένα από τα παιχνίδια που λανσαρίστηκαν στα 21 games του Super Nintendo Mini. Οπότε όσοι δεν έχετε Super Nintendo Mini και γουστάρετε να το πάρετε για κάποια άλλα πολύ δυνατά παιχνίδια που έχει μέσα, να τώρα και ένας πάρα πολύ καλός λόγος απόκτησής τους. Και να πούμε ότι επίσης μπήκε και το 2018 στην υπηρεσία του Nintendo Switch με τα online games που δίνει τα retro, και επίσης και εκεί είναι μια τρομερή εμπειρία, υποθέτω, να το παίξει κανείς ακόμα και σε handheld ή στην τηλεόραση του σπιτιού του. Super Metroid, ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά όλους εμάς τους συν πλην 40 μας έκανε τα μυαλά, μας τα βάλε στο blender, όπως τα μυαλά του Craig, ξέρω εγώ, της εχθρού στο πρώτο Metroid, που βλέπουμε ότι υπάρχει και μια αναφορά στο Super Metroid όταν θυμάται και καλά. Μας τα έκανε λοιπόν τα μυαλά blender, μια παιχνιδάρα από τα λίγα παιχνίδια 16-bit που μπορούν να παιχτούν πραγματικά ανάλαφρα και όμορφα. Δηλαδή έχω αρκετά παιχνίδια της 16-bit της γενιάς από είτε Mega Drive, είτε Super Nintendo, είτε κάποιες άλλες κονσόλες, δεν μπορώ να παίξω τα ίδια. Δεν μπορώ να τα παίξω όλα με την ίδια άνεση ή με την ίδια ευχαρίστηση ή με τον ίδιο ψυχαναγκασμό. Δηλαδή μπορώ να πάω ένα παιχνίδι και να πω αχ, τώρα θα το βάλω αυτό, να το δω, να το τερματίσω, γιατί το θυμάμαι, αλλά δεν ήξερα ότι είναι και πολύ ωραίο, αλλά αφού το πήρα κάτσα να το βάλω, να το δω. Το Super Metroid είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Είναι ένα παιχνίδι που το βάζεις αν έχεις το Super Nintendo και πραγματικά ταξιδεύεις πάρα πολλά χρόνια πίσω. Τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω, και κάθε φορά που πατάω το Power On στο Super Nintendo νιώθω ότι πηγαίνω πίσω σε εκείνα τα χρόνια του 1996 που το αγόρασα μεταχειρισμένο και το έπαιξα εκείνα τα Χριστούγεννα, και πραγματικά δεν ήθελα να κάνω τίποτε άλλο. Ήθελα να παίξω μόνο Super Metroid. Εύχομαι να το κάνετε και εσείς όσοι δεν το έχετε ζήσει. Αυτό είναι το retro review για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν ένα επεισόδιο που είχα υποσχεθεί πάρα πολλούς μήνες. Δεν το έκανα. Το έκανα όμως τώρα λίγο καθυστερημένα. Έτσι λοιπόν, περιμένω τα σχόλιά σας. Αν έχετε παίξει αυτή την παιχνιδάρα, ποιες ήταν οι εμπειρίες που είχατε αποκομίσει εκείνη την εποχή ή μεταγενέστερα. Ο Μάκης, όπως είπε και στο επεισόδιο που θα κάνω το link, θα το βάλω από κάτω να δείτε που είχε κάνει αυτό το έπος, ένα gameplay στο κανάλι των φίλων Joystick.gr. Είχε πει ότι ήταν ένα παιχνίδι το έπαιξε πολύ μεταγενέστερα, όταν ήταν να μπει στο στρατό, που του χαρίσανε ένα Super Nintendo, και πραγματικά απορροφήθηκε αρκετά χρόνια μετά, παρότι ήταν σεγκάκιας φανατικός. Αυτό ήταν που μου έκανε εμένα τρομερή εντύπωση, ότι και γι' αυτό και ο Μάκης θεωρώ ότι είναι ένας, όπως και εγώ, ένας πολύ αγνός gamer που μπορεί να δει και κάτι πολύ μεταγενέστερα και να το εκτιμήσει. Και εγώ έχω δει παιχνίδια σαν συλλέκτης που δεν είχα τότε, τα αγοράζω τώρα και τα παίζω και λέω «Ρε φίλε, πώς το έχασα αυτό το παιχνίδι τότε». Αλλά παιδιά, γι' αυτό λέει και η παροιμία μας, «Κάλλιο αργά παρά ποτέ». Έτσι λοιπόν, περιμένω τα σχολιάκια σας, να δω αν το έχετε παίξει, αν δεν το έχετε παίξει, αν θα θέλατε να το αγοράσετε είτε σε φυσική μορφή, είτε σε κάποιες από τις υπηρεσίες του Switch κτλ. Ή αν έχετε Super Nintendo Mini. Περιμένω το like σας, περιμένω το subscribe όσοι είστε νέοι φίλοι του καναλιού, και τα λέμε σύντομα με πολύ δυνατά επεισόδια εξωτερικά γυρίσματα. Δεν θα αποκαλύψω κάτι άλλο. Δεν είναι ακόμα room tours, έρχονται και room tours, έχουν βρεθεί 3 συλλέκτες δυνατοί και ο ένας ο συλλέκτης είναι και επώνυμος.
έχει να γίνει λίγο χαμούλης. Προσπαθώ λίγο να φτιάξω ένα πρόγραμμα. Έχω να σας δώσω τριλά βίντεο για την 5η χρονιά Console Hunter. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακολουθήσατε. Να είστε καλά όλοι. Νίκος Console Hunter και τα λέμε σύντομα. Keep it retro, guys! Console Hunter!